Παρασκευή, μέρα ναυτιλία. Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, οικονομικό διευθυντή τη εταιρεία George Mondrea, για να δούμε πώ οι τελευταίε εξελίξει, οικονομικέ εξελίξει επηρέασαν και τον κλάδο τη ναυτιλία. Κύριε Λογοθέτη, να σα καλωσορίσουμε μια ακόμα μια φορά. Καλησπέρα, ίδια. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ κλείνει και η εβδομάδα. Ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία μα απασχόλησαν και επηρέασαν βεβαίω και την ναυτιλία. Και να ξεκινήσουμε από τα μακροοικονομικά στοιχεία, mm -hmm. να δούμε αρχικά mm -hmm. τι έγινε στην Ευρωζώνη, όπου ένα βασικό θέμα το οποίο κυριάρχησε και έκλεψε το ενδιαφέρον, είναι το θέμα της ανεργίας, όπου είδαμε την ανεργία να καταγράφει υψηλά, να διαμορφώνεται για το σύνολο της ευρωζώνης στο 11,8%. Ε, Μία αρνητική εξέλιξη και κυρίως για την Ελλάδα, η οποία συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο ευρωζώνης. Πολύ σωστά. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι... Η ανεργία είναι ένα από τα πιο κυρία ζητήματα αυτή τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη. Όπως είχαμε πει, η Αμερική συνδέει οποιαδήποτε βοήθεια δίνει προς την οικονομία της, τα λεγόμενα QE, το να ρίχνει δηλαδή ρευστότητα στο σύστημα, <κοκοί> και το συνδέει άμεσα με το κατά πόσο αυτό θα μειώσει την ανεργία. Mm -hmm. Άρα βλέπουμε ότι ο στόχος της είναι η μείωση της ανεργίας. Στην Ευρωζώνη έχοντας φτάσει σχεδόν στο 12%, είναι κάτι που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο να μειωθεί και είναι κινητήριο δύναμη μια οικονομία. Όσο μεγαλώνει η ανεργία και μεγαλώνει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, η, τα... η ταχύτητα πάλι μείωσή τη είναι φοβερά μικρότερη. Δηλαδή, αν υπήρχε μία μέτρηση από έναν επίσημο οργανισμό για κάθε μια θέση που χάνεται, πόση διάρκεια χρειάζεται για να ξανακαλυφθεί αυτή η θέση, θα βλέπαμε ότι τα... η αντιστοιχεία είναι φοβερά δυσανάλογη. Άρα είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα έχει να, το, να αντιμετωπίσει από εδώ και μπροστά η Ευρωζώνη. Μάλιστα και δεν είναι φανές με ποιον τρόπο θα καταπολεμηθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα προς το παρόν. Δηλαδή δεν έχουμε αρχίσει να βλέπουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες θα ανασχέσουν την ανεργία σε αυτή τη φάση. Αυτό που βλέπουμε είναι επιμέρους ενέργειες για να λυθούν επιμέρους προβλήματα σε κάθε χώρα, mm -hmm. τα οποία και πάλι δεν βλέπουμε να φέρουν αποτελέσματα. Όχι, δεν φέρνουν. Ο Νότος έχει σίγουρα τα υψηλότερα ποσοστά ανεργία. Είμαστε εμεί, η Ελλάδα, ναι, ναι. ακολουθεί η Ισπανία και το καθεξής. Η Γερμανία είχε τσιμπημένα σε εισαγωγικά ποσοστά ανεργία. Επηρεάζει γενικά όλη την Ευρωζώνη και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνονται ενέργειε προ ε, τη θεραπεία ε, αυτού του προβλήματο. Ε, συνεχίζουμε να έχουμε τι αποσπασματικέ ενέργειε με του κινδύνου να παραμένουν και να εγκυμονούν περαιτέρω επιδείνωση. Μάλιστα. Πώ όλα αυτά τώρα, κύριε Λογοθέτη, αναμένεται να επηρεάσουν και την Γερμανία, όπου εκεί ε, είναι περίεργα τα πράγματα. Ο κύριο Ρέσλερ αναφέρει ότι, όπω γράφετε και εσεί στην έκθεσή σα, στην Τζορτ Μοντρέα, ε, ο κύριο Ρέσλερ αναμένει ε, σημαντική ανάπτυξη για το 2013. Παρ' όλα αυτά, υποβαθμίζει τι εκτιμήσει τη η, η Γερμανία για ανάπτυξη. Εκεί τι γίνεται. Εκεί πάλι τα μηνύματα είναι λίγο μπερδεμένα, γιατί όντω ο Ρέσλερ βγήκε και είπε ότι θα έχουμε ρωμαλαία ανάπτυξη. Το 12 έκλεισε με 0,8. Η κεντρική κυβέρνηση δίνει για το 13 στο 0,4. Ε, βλέπουμε εργοστασιακές παραγγελίες, η βιομηχανική παραγωγή... Ε, να είναι με μία φθήνουσα αυξητική τάση. Άρα, σίγουρα και η Γερμανία αρχίζει να επηρεάζεται. Ε, αυτή τη στιγμή, βέβαια, ο πρωταρχικός στόχος... Ε, ε, στη Γερμανία είναι οι εκλογές που μπορεί να φαίνονται μακριά... προς mm. το 2013, αλλά... Πιστεύω ότι είναι ένα σημείο που θα κρίνει και τα, το τι θα γίνει μετέπειτα για την πορεία τη Ευρωζώνη. Μάλιστα. Μετά τι εκλογέ τη Γερμανία, δηλαδή. Μάλιστα, βεβαίω. Ε, τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Κίνα. Καθώ είναι μια χώρα η οποία επηρεάζει άμεσα και τι εξελίξει στην ναυτιλία. Λοιπόν, είχαμε απροσδόκητη αύξηση των εξαγωγών. Αύξηση τη τάξη του 14,1% δεν κάνω λάθο. Σωστά, 14,1%. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου στα 32 δι δολάρια, ε, πράγματι σημείωσε μια φοβερή αύξηση στις εξαγωγές της. Ε, έβλεπα και πριν ότι mm -hmm. ανακοίνωσε ανάπτυξη για το 12 στο 7,8% και το τελευταίο τρίμηνο στο 7,9%. Παρόλα αυτά, mm -hmm. ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων ε, επίσημα δήλωσε ότι για το 13% βλέπουμε ότι θα κινηθεί στο 7,5%. Δηλαδή χαμηλότερα και από το 12. Μικρή συρρήκνωση. Μικρή συρρήκνωση. Τι σημαίνει ε, όμως αυτό, παρακολουθία. Εγώ πρακτικά? κοιτάω την τάση πιο πολύ. Ναι. Ε, παρά το 0,2%, η συρρήκνωση που θα γίνει. Ε, πολύ νωρί, βέβαια, ακόμη για να πούμε. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντε που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη τη Κίνα. Ε, σαφέστατα θα επηρεάσει και η εξελίξη στην Ευρωζώνη, όπω και στην Αμερική. Η Αμερική πάει να αναπτυχθεί με 2,1%. Προβλέψει να αυτέ από το Δύνατο για το 13. Ε, Νωρί ακόμη να πούμε, αλλά κρατάμε ότι έχει ένα μειωμένο ρυθμό ανάπτυξη εκείνα το 2013 σχετικά με το 2012. Mm -hmm. ε, και να αναφέρουμε και τι πληθωριστικέ τάσει ε, που είχαν είδαμε, το τελευταίο διάστημα. Είδαμε ναι, μία μικρή αύξηση. Σωστά, οι οποίε βέβαια στην Κίνα τροφοδοτούνται πολύ από τον κλάδο των τροφίμων που επηρεάζει κατά τα δύο τρίτα τις τιμέ αυξήσεων του καταναλωτή. Ε, να δούμε όμως πώς θα κινηθεί και τον επόμενο μήνα, είναι νωρί ακόμη για να mm -hmm. βγάλουμε βέβαια αποτελέσματα. Μάλιστα. Ε, σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία, τι σχόλιο θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί είδαμε να ανακοινώνει ένα αναπτυξιακό πακέτο ύψους 116 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας της. Ενίσχυση της οικονομίας. Αυτά αντιστοιχούν, όπως και οι ίδιοι ανακοινώσαν, στο 2% αύξηση του ΑΕΠ αλλά κυρίως αντιστοιχούν σε δημιουργία 600.000 600, θέσεων εργασία. Για άλλη μια φορά λοιπόν βλέπουμε ο κλάδος ε, της εργασίας πόσο σημαντικός είναι. Βέβαια. Για, βέβαια. Για, για να κινηθεί η οικονομία. Και βλέπουμε ότι γίνονται έτσι προσπάθειες για να α, τουλάχιστον η, να δοθεί μια λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Η Ιαπωνία προσπαθεί και μάλιστα υπήρχαν κάποιε διαρροέ ότι θα δοθεί και εντολή προ την Κεντρική Τράπεζα να... Να αγνοήσει εισαγωγικά το 2% στόχο για τον πληθωρισμό. Δηλαδή ε, είναι διατεθειμένοι να αυξηθεί λίγο ο πληθωρισμό, ε, προσπαθώντα όμω να δώσουν έτσι μια κινητήρια δύναμη στην οικονομία του. Κάτι που δεν το κάνει η Ευρωζώνη φυσικά. Μάλιστα. Και το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Τώρα, πάμε να δούμε πώ η σύνθεση όλων αυτών έχει επηρεάσει και του δείκτε στην αυτιλία και συγκεκριμένα τον BDI, να δούμε πώς, ποια ήταν η πορεία του από την προηγούμενη Παρασκευή. Mm -hmm. Ο BDI την τελευταία εβδομάδα μπορεί να πούμε ότι ε, είχε ένα έτσι σερή περίπου 7 ημερών. Την Παρασκευή έκλεισε 760 μονάδε. Εχθέ, αν δεν πατώ, έκλεισε 820 μονάδε. Mm -hmm. Επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο. Έχουμε ένα copy-paste. Ε, τραβάνε τα μεγαλύτερα πλοία τα CAPES. Ε, λόγω εισαγωγών από την Κίνα σε πρώτε ύλε. Iron ore και coal. Ξέρω, έχει κρατήσει μονότονο πια, αλλά ε, δυστυχώς δυστυχώ μόνο η Κίνα είναι που δίνει κάποια όθηση στην ναυτιλία ε, αυτό ναι. είναι λίγο που να το συνδέσω με την, ε, την τάση μείωση του ΑΕΠ της στο 7,5%. Mm -hmm. ε, μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά θα επηρεάσει ε, και την αυτιλία. Μάλιστα. Αυτή δηλαδή μικρή μείωση που αναμένεται mm -hmm. να έχουμε θα επηρεάσει με ποιον τρόπο. Θα, θα επηρεάσει γιατί αυτή. θα θα μειωθούν αν δεν υπάρχει η ανάπτυξη η αναμενόμενη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εισαγωγών πρώτων υλών. Iron ore και coal, τα οποία χρησιμοποιούνται είτε για ε, αναπτυξιακά έργα, βιομηχανικό κλάδο, κατασκευαστικά έργα. Οπότε, αν υπάρχει μείωση, θα υπάρχει μείωση και σε αυτό τον τομέα, μείωση των εισαγωγών, άρα και μείωση απασχόληση των πλοίων. Ε, είναι ένα πολύ εύκολο, μια πολύ εύκολη αλυσίδα η οποία ο πρώτο κρίκο, αν α, ραγίσει λίγο, αυτό των εισαγωγών τη Κίνα, επηρεάζει πάρα πολύ τα πλοία μεταφορά φορτίου. Μάλιστα, βεβαίω σε αυτό παίζουν ρόλο και οι διεθνεί τιμέ, έτσι. Ε, σωστά. Ε, η Κίνα εκμεταλλεύτηκε το 12 την πτώση, αν θέλει, των διεθνών τιμών και ιδιαίτερα το Iron Ore. Mm -hmm. Υπάρχει ένα οριακό σημείο ότι αν το Iron Ore φτάσει στα 150 δολάρια, εκεί αρχίζει η Κίνα και μειώνει τις εισαγωγές της. Mm -hmm. ε, Δείχνει ότι για το 2013 ε, οι τιμέ ε, θα κινηθούν κοντά σε αυτά τα επίπεδα. Οι εκτιμήσεις είναι από 127 δολάρια μέχρι και 150 θα φτάσουν στη διάρκεια του 2013. Ε, και αν πάμε βέβαια και περαιτέρω, είναι λίγο πιο δυσύρνατα η εικόνα. Εκτιμούν ότι από το 2014 έω το 2016 ε, η τιμή του Iron Ore ενδεχομένω να φτάσει και στα 90 δολάρια. Ε, φυσικά ελπίζουμε τότε και συνηγορούν και κάποια στοιχεία. Ότι η Παγκόσμια οικονομία ευρύτερα θα έχει μπει σε μια πολύ καλύτερη περίοδο το 2014 μέχρι το 2016. Ε, όπου θα μπορέσει να αντισταθμίσει αυτή τη μείωση τη αγωγές τη Κίνα. Μάλιστα. Ε, τώρα, ε, θα ήθελα να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο 13. Mm -hmm. ε, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που εκτιμάτε εσεί ότι θα αντιμετωπίσει η ναυτιλία μέσα στο έτο. Δηλαδή, ε, λέγαμε προηγουμένω ότι η μείωση του ρυθμού ανάπτυξη τη Κίνα είναι ένα αρνητικό παράγον. Τι άλλο μπορούμε να πούμε ότι θα επηρεάσει αρνητικά. Αυτό που λέγαμε και από το 2012 και συνεχίζεται και για το 2013 ναι. είναι ουσιαστικά η έλλειψη χρηματοδότηση προ την ναυτιλία. Ε, αυτό δεν μπορούμε να το. δεν εστιάζεται μόνο για την αγορά καινούριων πλοίων, είτε είναι νεότευτων ή μεταχειρισμένων. Σαφέ ότι το παίζει και ένα πολύ μεγάλο ρόλο εκεί πέρα, το μεγαλύτερο μάλλον. Ε, αλλά είναι το θέμα ότι οι εταιρείε οι οποίε αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Και λόγω τη πτώση των τιμών των πλοίων, έχουν δυσκολία στο να έρθουν σε μια συνεννόηση με τι τράπεζε για να κάνουν το λεγόμενο refinance. Ε, να επαναδιαπραγματευτούν, επαναδιαπραγματευτούν του όρου, αν θέλετε, από του οποίου πήραν χρηματοδότηση. Έτσι και να υπάρξει μια διευκόλυνση. Ε, αυτό ε, ενδεχομένω ε, αναμένουμε να φέρει ε, κατασχέσει πλοίων ε, από τι τράπεζε, ε, είτε να αναγκαστούν κάποιοι πλειοκτήτε να πουλήσουν πλοία, το οποίο θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών. Το και πάλι θα έχουμε ένα ντόμινο εφέκτο που αν ο δείκτης ο BDI, κρατηθεί στα ίδια επίπεδα με το 12 ή και έστω λίγο καλύτερο, όλο αυτό το ντόμινο εφέκτο δεν θα αφήσει την αυτιλία ουσιαστικά να δει ε, καλύτερες μέρες. Μάλιστα. Ε, τώρα, κλείνοντα, κύριε Λογοθέτη, ε, έχουμε κάποια άλλα στοιχεία για να έρθουμε ακόμα στα πιο άμεσα. Έχουμε κάποια άλλα στοιχεία που επηρεάζουν έτσι την εικόνα τη ναυτιλία σε αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, για το πολύ άμεσο ε, διάστημα, ε, περιμένουμε την ναυτιλία να κινηθεί λίγο ανωδικά. Ε, μεσολάβησαν οι εορτέ, όπου όντω υπήρχε μια πάυση εργασιών. Mm -hmm. ε, Ιστορικά έχουμε δει ότι αυξάνεται, αυξάνονται οι εισαγωγέ γενικότερα ε, μετά τις εορτές, ε, μέχρι βέβαια να πιάσουν οι γιορτές του της Κίνας για το νέο έτος. Αυτές είναι, Πότε αν, περίπου είναι. Αν, το η, μετά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. 7-8 Φεβρουαρίου, ναι. αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μέχρι εκείνο το διάστημα ενδεχομένως να δούμε μία αύξηση του BDI. Ε, δεν θα είναι, αν θέλετε, η εικόνα που θα ακολουθήσει για το, για το 2013. Είναι ακριβώ γιατί θα υπάρξει ανάγκη λόγω των ερατσιστικών εκδηλώσεων να προβούν σε εισαγωγέ πρώτων υλών. Και μετά θα δούμε κάποια διόρθωση. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι για το 2013, ότι μπαίνοντα το 2013, ο Γενάρη δείχνει πολύ δυνατά σημεία στον τομέα των διαλύσεων. Mm -hmm. Να σα αναφέρω την προηγούμενη εβδομάδα μόνο, και ειδικά στον τομέα πλοίων ξηρού φορτίου, μεταφορά ξηρού φορτίου, περίπου 800.000 τόνοι οδηγήθηκαν προ διάλυση. Και εκεί θα δούμε κάποια διόρθωση. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, όπω η Ινδία έχει προβλήματα με το νομισμά τη, τη ρουπία, σε σχέση με το δολάριο. Ε, οι τιμέ του σιδήρου διεθνώ έχουν μια πτωτική τάση. Ε, οπότε και εκεί ενδεχομένω θα δούμε κάποια διόρθωση. Αλλά όλα συνηγορούν ότι το 2013 θα είναι πάλι μια υγιή χρονιά για τι διαλύσει, το οποίο θα έρθει να αντισταθμίσει την αύξηση του τονάζ που υπολογίζεται περίπου στο 6% για το 2019. Μάλιστα. Οπότε, ε, θετική χρονιά για τις διαλύσεις. Θετική... Θετικός τουλάχιστον ο Ιανουάριος για τις διαλύσεις, mm -hmm. όπως μας είπατε και πριν. Και περιμένουμε ίσως μία μικρή άνοδο για τον BDI ώψη και της ε, στη... Ε, στην Κίνα. Έτσι? Σωστά. Λοιπόν, κρατάμε αυτά για όσους ενδιαφέρονται. Και κύριε Λογοδί, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.